Λίγες ημέρες έμειναν για να ακουστεί το πρώτο κουδούνι που θα σημάνει την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και ενώ για κάποιες οικογένειες ο Σεπτέμβριος είναι μήνας χαράς και ανανέωσης, για αρκετές άλλες είναι περίοδος άγχους και αγωνίας για το πώς θα καταφέρουν να καλύψουν αξιοπρεπώς τις ανάγκες των παιδιών τους. Για ακόμα μία χρονιά το χαμόγελο του παιδιού αναλαμβάνει δράση, διοργανώνοντας πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωση σχολικών ειδών. Οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και γι' αυτό το λόγο καλούμε τον κόσμο να συνδράμει έτσι ώστε να βοηθήσουμε κάθε παιδί να ξεκινήσει το νέο του εκπαιδευτικό έτος. Η συγκέντρωση σχολικών ειδών πραγματοποιείται στα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας του οργανισμού σε συνολικά 15 περιοχές στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό και κασετίνες είναι μερικά από τα σχολικά είδη που συγκεντρώνονται. Φέτος τα παιδιά που υποστηρίζουμε είναι 151 περίπου παιδιά, 151 παιδιά και περίπου 92 οικογένειες. Σε επίπεδο Ηρακλείου. Στο επίπεδο Ηρακλείου. Συγκέντρωση την κάνουμε εδώ στο γραφείο μας, στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, στο Ηράκλειο, στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως 138. Οι ώρες είναι 9 με 5 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά τους στη χώρα μας, η συμβολή του κόσμου παραμένει εξαιρετικά πολύτιμη. Χάρη σε αυτή, το χαμόγελο του παιδιού την περσινή χρονιά κάλυψε τις ανάγκες 3.130 μαθητών, εξασφαλίζοντάς τους τα απαραίτητα σχολικά είδη.